Πάμε να ξεκινήσουμε το 81 plus. Έχουμε γενικά να κραφτάρουμε τα 86x2, οπότε θα παίρνουμε duplicate το 83-84. Α, και από τη στιγμή που μπήκε η Bundesliga στα packs, δεν έχω ανοίξει καθόλου πακέτα. Οπότε ό,τι βγάλουμε θα είναι καινούριο. Busquets. Ελπίζω η Bundesliga να δίνει περισσότερο από ό,τι έδινε η Premier League. Γιατί όσο είχαμε την Premier League δεν έδινε πολύ συχνά και δεν βγάλαμε και κανέναν καλό παίχτη. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout. Τον picks είναι ο παρέχω. Σιμών, ίσως και να έπρεπε να παίρνω παίχτης που δεν είναι της Bundesliga. Γιατί έχω και κάποια upgrades της Bundesliga να ανοίξω. Έχουν κραφταριστεί και αυτά. Dumbridge. Δεν πειράζει, θα πάρουμε τη Latvin. Αν και αυτή είναι η Bundesliga. Ριάρθαμπαλ. Τίποτα και εδώ. Okay. Έχουμε το δεύτερο walkout, Osimhen. Και αυτό νομίζω είναι το 20ο pick της ημέρας. Τη Μαρία. Συνεχίζουμε, 21 picks και ακόμα δεν έχουμε team of the season. Iago Aspas, ok. Αν και είναι πολύ πιο εύκολο στην Bundesliga τα κόκκινα να μην έχουν τίποτα, επειδή έχουν περισσότερες κακές επιλογές. Αλλά θα μάθουμε αύριο που θα κάνουμε το... θα τελειώσουμε το γουλού. Είναι πολύ χειρότερο. Εδώ έχουμε την πρώτη team of the season. Σταμάτησα λίγο γιατί κοίταζα την κάρτα. Μέτριο φαίνεται αρκετά. Πόσο πηγαίνει? Ναι, κλασικά, discard. Αρκετά φθηνή. Προχωράμε. Τουλάχιστον βγάλαμε team of the season. Α, και είχαμε βγάλει και έναν Odegaard. Αυτός είναι ο δεύτερος Odegaard. Γκουλάση. Και θα είναι και η τελευταία χρονιά μάλλον που θα είναι τόσο καλές κάρτες. Αμφιβάλλω ότι και του χρόνου θα έχουμε το ίδιο. Μακάρι. Αλλά δεν θα ήθελα να έχω πολύ συχνά αντίπαλο με αυτόν τον Κριστιανό, γιατί φαίνεται ακραία κάρτα. Αλήθεια. Από 50 picks βγάλαμε 6 walkout. Αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα. Ο Σον πουλήθηκε. Έχω αφήσει τον Άλβαρες μπροστά. Και να έχω 4 εκατομμύρια να μπορώ να χρησιμοποιήσω και άλλες κάρτες γενικά και από την Bundesliga Team of the Season. Πω πω, έχει Μπίσεκ πίσω, δεν αυτό το Μπίσεκ το συχαίνομαι. Χωρίς να έχω κάτι με τους άλλους εννοείται. Ευτυχώς δεν έπεσε κάτω. Μάλιστα. Κάτι Σκόλς και κάτι Λάμπαρτ που έχουν έλα, μπράβο. Που έχουν 80, 82, 83 το καλύτερο stat. Για πλάκα. Όχι ρε εσύ Λούκας, μην την αφήνεις τόσο πλάγια. Και είχαμε ευκαιρία για σέντρα. Έλα. Τέλει. 3-1. Ανεβάζω τα μπάξ μου. Οπότε μπορούν να παίξουν και τα μπάξ από πλάγια. Έλα. Τέλει. Και μου είχε κάνει και πέναλτι και να μην το βάζαμε. Και παίζει να πήραμε και την νίκη, παίζει να βγει. Άλλο αυτό έχει να κάνει με το πώς παίζει ο καθένας. Και για μένα σίγουρα έχει να κάνει και το πώς παίζει ο αντίπαλος. Παιδιά, έχει βγάλει κόκκινο Van Dijk. Ο τύπος έχει κόκκινο Van Dijk. Τώρα Κονατέ. Τώρα Κονατέ. Τώρα Κονατέ. Ωραίος ο Κονατέ. Πάνε τόσο καλά αυτά τα σουτ. Έλα Βέρνερ, τρέχα. Έλα Βέρνερ. Μπράβο ρε Βέρνερ, μπράβο ρε Βέρνερ, μπράβο. Τι μικρά. Έλα. Μπράβο ρε Κονατέ, μπράβο. Έλα. Να το. Χατρίκ νομίζω ο Κονατέ.
και θα βγει μάλλον. Απίστευτο super sub. Πρέπει να είναι απίστευτο super sub. Μ' άρεσε και την πήρα. Γενικά μου αρέσει να μαζεύω φανέλες. Οπότε ναι, είναι από Nike. Ελπίζω τουλάχιστον. Έλα. Θα ξεκινήσουμε καλά. Μπράβο ρε Άλβαρες. Μπράβο. Βιαστικός. 2-0. Για να δούμε. Αυτό πιστεύω μπορώ να το χάσουμε. Πήγα να πω. Αφήστε τι πήγα να πω. Kick off glitch εδώ πέρα κλασικά. Glitch. Θα έχει kick off glitch. Θα έχει kick off glitch. Πανηγυρίσουμε κι εμείς. Για η Αθήνα, όσοι κάτσετε το είδατε. Εγώ δεν το ήξερα γιατί κυρίως λείπω το Πάσχα. Είμαι ήδη για δουλειά. Η παιδιά έχει βάλει κι εγώ 50. Τουλάχιστον 50. Φτιάξει τα tactics σου. Που εντάξει, θα μπορεί να τα φτιάξει οποιοδήποτε. Αλλά πρέπει να καταλάβει όντω τι κάνουν. Το να πάρει τα tactics. Όχι. Γιατί εκεί πέρα ρε, αφού είναι όλο μόναχη η Ρόλφο. Τι. Τόσο έβαλε αυτό. Δεν ήθελα εκεί πέρα, ήθελα στο Μουκιέλε. Έλα. Να το, ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Όχι, γιατί... Ωραίο, πολύ ωραίο. Κι ας έγινε λάθος πάσα στην αρχή, πάρα πολύ ωραίο. Έλα, έλα, μπράβο ρε Βέρνερ, μπράβο. Αυτό... Ρε παιδιά, το τι περνάει αυτό και με ένα πόσες πάσες μέσα στην περιοχή και δεν περνάγανε. Είναι ακραίο. Σβήνεις, θέλω να έχουν καμιά συνεργασία. Παιδιά, δεν το πιστεύω τι έκανε ο Βέρνερ απέναντι. Δεν το πιστεύω. Και ας μπήκε το γκολ. Άμα δείτε το replay, ο Βέρνερ κατέβαινε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Ήταν με άδειο τέρμα επειδή είχε βγει ο Άλισον. Και τη στιγμή που πήγα να κάνω πάσα, τραβήχτηκε προς τα πίσω. Δεν ξέρω πόσες. Πολλές. Τουλάχιστον μπήκε εδώ πέρα, νομίζω σφραγίσαμε την νίκη. Γιατί έκανε ό,τι να είναι. Είχα την εντύπωση ότι Δευτέρες θα είναι πιο εύκολο, αλλά δεν νομίζω να ισχύει τελικά. Έχει Κρόιφ γκολάσο κόκκινο. Χρυσό Άλισον που κλασικά. Ότι θα είχα περισσότερους κακούς αντιπάλους να αντιμετωπίσω στο. Όχι, παιδιά μου χαρίζει νίκη. Παιδιά δεν το πιστεύω. Δεν ζήταγα να κρίσω κανένα τζόκερ. Ακραίο. Μόλις έλεγα ότι δεν χαρίζουν νίκες ποτέ. Θα δούμε πώς θα πάει, με τι πράγματα θα μας ματσάρει, αν θα βγαίνουν εύκολα, αν θα χαρίζουν νίκες. Ουσιαστικά βγαίνει και συσσαγωγικά κερδισμένος. Εδώ 1-0. 1-0. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. 2-0. Εδώ, κάτω τα πόδια του Ρόντρι. Όχι. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Καλά. Ναι, επειδή αυτό το πράγμα με τις κόντρες. Μην το χάσεις. Τέλειο. Παιδιά, ο Μπαπέ είναι λες και έχει 99 defending, αλήθεια. Είναι λες και έχει 99 defending. Και τα δύο του γκολ έχουν έρθει με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Τι! Παιδιά, sorry λίγο. Sorry λίγο. Δεν μιλάω καν για τις κόντρες που παίρνει. Δεν μιλάω καν για τις κόντρες που παίρνει. Αυτό τι είναι! Αυτό τι είναι ακριβώς! Μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό τι είναι. Δηλαδή, άμα είναι να χάνουμε συνέχεια έτσι παιχνίδια, δεν το έχω δει ποτέ αυτό το animation να μου το κάνει αντίπαλος. Ποτέ.
Κοιτάξτε πώς με κόβει ο Βέρνερ με την πρώτη. Δε παιδιά, είναι τόσο κακό το παιχνίδι. Αλήθεια, μπορεί να γίνει τόσο κακό άμα θέλει. Νόμιζα τον σώσει πάλι, παιδιά. Νόμιζα το AI θα τον σώσει πάλι. Διότι μετά από... άμα κάνεις 5 νίκες, ο αντίπαλος θα παίρνει κόντρες συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια, δεν μπορώ. Να. Ωραία. Έφυγε ένα scripted παιχνίδι. Εσώ Mbappé. Με τρομάζει αυτό λίγο. Μάρκες, Αλοβαϊράν. Δυστυχώς το παιχνίδι. Ξανά τα ίδια. Αυτό είχα από την αρχή. Εδώ έχει και Team of the Year μέση. Έχει κόκκινο σάκα. Ας πούμε εκεί πέρα βλέπετε πως ακολουθεί το AI του τον Ροναλντίνιο. Οι παίχτες μου δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πώς. Μάλλον είχε πατήσει παύση για να βάλει τον τον Γκουέδες που τον έκανε ήδη. Ευτυχώς βγήκε. Δεν παίζω με τον ίδιο έτσι. Βλέπω έχει πάλι Mbappé χρυσό. Πάλι Eusebio Centurions. Πάλι Cafu Base. Εδώ πήρε όμως. Παιδιά το είδατε. Δείτε λίγο. Έφαγα γκολ από κόντρα. Πιστεύω ότι τώρα έφαγα και γκολ από κόντρα. Κάνω tackling για να τη διώξω. Και κοντράρει πάνω του και μπαίνει γκολ. Παιδιά πώς έγινε αυτό. Κάνω tackling για να τη διώξω. Κοιτάξτε εδώ. Και βάζει γκολ από κόντρα. Πάμε. Καλή κόντρα. Θέλω να δω πόσες φορές θα... Πόσες φορές... Και στο πρώτο γκολ. Παιδιά τι γίνεται. Αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχει νικήσει τον Μουκιέλε και τον Κονατέ η Χαμ σε δύναμη. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δείτε εδώ πώς πέφτει για τάκλινγκ. Packs full από το store. Σίγουρα αφού βλέπουν ότι λειτουργεί, βλέπουν ότι βγάζουν λεφτά. Εδώ έχει πολλούς moments παίχτες. Έχει Kimmich δεξιά. Έλα, να το τώρα 0. Θα το βάλει τώρα. Εντάξει. Εδώ θα μπει. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Έλα. 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 Επιτέλους. Επιτέλους. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια χαρά. Όπως κάθε χρόνο. Οπ. Παιδιά είναι καλό πουλ αυτό. Team of the Week Salah. Ή είναι πολύ outdated. Πάει για 300k. Είναι ρε παιδιά, έχει 3 weak foot, 4 skill moves. Παίζει μόνο right wing. Μου φαίνεται πολύ basic η κάρτα για τις κάρτες που υπάρχουν τώρα. 86x2 λέει ο Νικολάκης. Παιδιά βγάλαμε Team of the Season. Αγγλία left wing. Βγάλαμε Sancho tradable από Small Prime Electrum.
Έχει 3 playstyle plus, 91 pace, 96 dribbling, 93 passing. Ναι. Α, βέβαια είναι πάμφινος. Αλλά παιδιά, πλέον για να βγάλω κάρτα που πάει 100k είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο 84x4. Χρυσό και εδώ. Δανία. Πω από Χόιμπερ. 84x4 βγάλαμε 4x84. Πω, εκεί είναι όλοι duplicate. Ωραία. Πρώτα, παιδιά, πάμε στο 86x2. Πάμε στο πρώτο. Χρυσό είναι. Κροατία είναι ο Μόντριτς. Θα είναι διπλό προφανώς. Θα είναι με τον Bernardo Silva 88. Οκ, τουλάχιστον δεν είναι 2 86. Πάμε στο δεύτερο 86x2. Και εδώ χρυσό. Νορβηγία. Καμ. Έχουμε Odegaard. Δυστυχώς. Τον έχω βγάλει 100 φορές σήμερα. Θα είναι μαζί με τον Ruben Diaz, που ελπίζω να μην τον έχω. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο 86x2. Ούτε εδώ μπλε. Στην Αγγλία, right wing, είναι η Medio Saka. Είναι ο Saka. Μαζί με τον Donnarumma. Λοιπόν, πάμε και στο τέταρτο 86x2. Πάλι χρυσό. Ιταλία, πάλι τον Donnarumma. Βάλα όλο μου τα duplicate. Το δεύτερο είναι η Endler. Και τους έχω και τους δύο πάλι. Λοιπόν, πάμε στο 83x10. Χρυσό και αυτό. Ιταλία. Πάλι τον Αρούμα. Και δεν είναι και διπλό. Λοιπόν, πάμε στο 84x10. Και εδώ χρυσό. Πορτογαλία. Καμ. Είναι ο Μπρούνο. Και είναι διπλό. Μαζί με το Ρόντρι. Και έχει και Τρέντ μέσα. Αυτό. Πάμε στο πρώτο. Χρυσό πάλι. Αγγλία. Left wing. Είναι η Χέμπ, ας ελπίσω. Και δεν είναι καν διπλό. Που από παιδιά είναι ο Φόντεν. Παιδιά, τι είναι αυτό? Πάμε στο δεύτερο. Έχουμε μπλε, παιδιά, επιτέλους έχουμε μπλε. Αγγλία, left back, Ipswich. Έχουμε δύο team of the season. Davis, left back της Ipswich με 99 pace. Τώρα μιλάγαμε για την Ipswich. Είναι μαζί με τον Boniface, Boniface, όπως το φέρεται αυτός. 93 pace, 94 shooting, 96 physical. Και έχουμε και Modric και Πάνιος. Ο Boniface, όπως προφέρεται αυτό, δεν ξέρω, πάει για 170k. Χρυσό είναι αυτό δυστυχώς. Αγγλία, goalkeeper. Α, είναι η Earps, όπως λέγεται. Θα είναι με Dembélé. Από 2 86. Τουλάχιστον δεν έχουμε duplicate. Γι' αυτό χαίρομαι περισσότερο. Πάμε ξανά σε 84x7. Χρυσό πάλι. Γαλλία. Striker. Λιόν. Όχι ρε παιδιά, όχι πάλι μόνο 84. Ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό? Να σου γίνεται συνέχεια όμως. Μου έχει γίνει 4 φορές. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα guaranteed pack. Έχει οποιαδήποτε από τις ομάδες που είναι τώρα και τις live, γυναικείες, αντρικές. Πάμε να δούμε. Uruguay, goalkeeper. Πώς γίνεται? Νομίζω αν εξαιρέσουμε ένα guaranteed pack, όλα τα άλλα guarantee είναι goalkeepers.